Μέσα λοιπόν σε αυτό το θολό σκηνικό, σε μια κίνηση η οποία προκαλεί προβληματισμό, κατά άλλους ανάβηκε φωτιές στο εσωτερικό της Γερμανίας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας κάλεσε τους Γερμανούς να αποθηκεύσουν βασικά τρόφιμα και νερό. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο να μας πει περισσότερα γιατί αυτή η δήλωση, γιατί αυτή η προτροπή προς τους Γερμανούς, Παντελή. Καλησπέρα. Πρόκειται μια προτροπή που την είχαμε ακούσει και πριν καιρό και πριν το θέμα του πολέμου, ότι εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων που υπάρχουν παγκοσμίως, όπως είναι η πανδημία ή και ο πόλεμος, η κυρία Φρέιζερ, η Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, κάλεσε τους πολίτες να έχουν προμήθειες από τα βασικά αγαθά, νερό, τρόφιμα, μακράς διαρκείας κτλ. Γιατί, όπως λέει η ίδια, φανταστείτε ότι μπορούμε να έχουμε μία ρωσική κυβερνοεπίθεση και να μείνει η χώρα για μέρες, για 10 ημέρες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα, λέει, πρέπει όλοι να έχουν τις απαραίτητες προμήθειες ώστε να ξεπεραστούν ανάλογα προβλήματα. Είναι κάτι που το έχουν ξαναπεί και στο παρελθόν. Φοβούνται τέτοιου είδους επιθέσεις από τη Ρωσία σε βασικές υποδομές των χωρών, σε βασικές υποδομές της Γερμανίας, εδώ και καιρό, ακόμα και πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν πει ότι η Ρωσία σχεδιάζει κυβερνοεπιθέσεις στις βασικές υποδομές και κυρίως στον ηλεκτρισμό της χώρας. Για το λόγο αυτό έχουν λάβει και έκτακτα μέτρα στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στην Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες. Φοβούνται ότι πριν από μια πολεμική επιχείρηση τα πρώτα που θα πληγούν θα είναι οι υποδομές. Άρα οι πολίτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Να σου πω επίσης.